Ζούμε με το όπλο παραπόδα. Το νοσοκομείο λειτουργεί ω νοσοκομείο μια νόσου, αναφέρει σε δηλώσει του ο διευθυντή κλινική του νοσοκομείου Καβάλα, Ξενοφών Κροκίδης. Και μιλάμε Παρασκευή 16 ε, Απριλίου. Ε, τα πράγματα δεν είναι καλά για την Καβάλα. Ε, νοσηλεύονται αρκετοί ασθενεί και στι δύο κλινικέ. Και ζούμε με το, όπω λέμε με στρατιωτικού όρου, με το όπλο παραπόδα για το αν θα χρειαστεί να ξαναλειτουργήσουμε μια τρίτη κλινική COVID. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό δημιουργεί μια μεγάλη δυσρυθμία του νοσοκομείου και δυστυχώ να το ομολογήσω ότι με αυτόν τον τρόπο το νοσοκομείο μετα... μετατρέπεται σε ένα νοσοκομείο μια νόσου. Παρότι και εγώ όλο αυτό το διάστημα δεν ήθελα να το παραδεχτώ σαν ε, φυσικό πρόσωπο και σαν γιατρός αλλά έτσι που το πάμε, νομίζω ότι μετατρέπουμε το νοσοκομείο σε νοσοκομείο μια νόσου. Σχετικά με τα self-test, το ίδιο ανέφερε ότι θα έπρεπε εξ αρχή να συνταγογραφούνται και όχι οι ασθενεί να βάζουν το χέρι βαθιά στην τσέπη. Έτοιμα το του ιατρικού σώματο από την πρώτη στιγμή ήταν ότι έπρεπε τα τεστ να συνταγογραφούνται. Και μιλάω όχι για τα self-test, ενώ για όλα τα υπόλοιπα έπρεπε να συνταγογραφούνται. Δεν έπρεπε ο καθένα από εμά να βάζει γερά το χέρι στην τσέπη για να κάνει το τεστ τον εαυτό του, για τα παιδιά του, για την οικογένειά του, ε, ενδεχομένω ε, για τον εργασιακό του χώρο. Ε, αυτό θα έπρεπε ε, να είχε λυθεί. Ναι. Yeah. Δυστυχώ δεν λύθηκε, γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Μπορεί για περισσότερο από έναν χρόνο να ζούμε κάτω από την ομπρέλα του κορονοϊού. παρόλα αυτά, υπάρχουν ακόμη πολλέ συχνέ ερωτήσει, στι οποίε με δυσκολία μπορούμε να βρούμε την απάντησή του, ειδικά όταν μα καταβάλει ο πανικό τη διάγνωση του κορονοϊού. Αρκετοί είναι οι συμπολίτε μα που αποφεύγουν να απευθυνθούν στο νοσοκομείο Καβάλα, ενώ δεν πάβουν να υπάρχουν και εκείνοι που φοβούνται να το προσεγγίσουν. Για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάποιο που έπειτα από ράπη τεστ φρέθηκε θετικό στον κορονοϊό, μιλά στο Σέντερ, ο διευθυντή κλινική του νοσοκομείου Καβάλα, Ξενοφό Κροκίδη. Ε, ερχόμαστε στο νοσοκομείο όταν έχουμε ένα θετικό τεστ και έχουμε συμπτώματα. Ερχόμαστε εδώ, στον ειδικό διαμορφωμένο χώρο των α, τακτικών ε, τον, τον τέπτη του νοσοκομείου Τι γίνεται συνήθως Γιατί ε, ομολογούμε Ότι κάνουμε λιγάκι κάτι παραπάνω από ότι ε, ένας ιδιώτης ή σε, άλλο, σε άλλη δομή, έχουμε τη δυνατότητα, θα τον υποβάλουμε σε κλινική εξέταση, θα δώσουμε ένα βασικό εργαστριακό έλεγχο, ε, όχι το τεστ, αυτό καθεαυτό, αλλά κυρίως όσον αφορά τα εργαστριακά του, τα υπατικά του και άλλες εξετάσεις. Και ενδεχομένω θα υποβληθεί σε μια ακτινογραφία θώρακος. Αυτά, σε συνδυασμό με τα υπονομαζόμενα αέρια αίματος, ε, θα εκτιμηθούν από του γιατρού, που είναι συνήθω είτε οι πνευμονολόγοι, είτε και εμεί οι παθολόγοι και οι γυναικοί γιατροί των ΤΕΠ, και θα αποφασίσουμε είτε να είναι μια σοβαρή κατάσταση και χρειάζεται νοσηλεία σε μία από τι δύο λειτουργούσε κλινικέ του νοσοκομείου που είναι επιφορτισμένες με την νοσηλεία των ασθενών και με COVID, είτε να του δοθούν οδηγίε να πάει στο σπίτι. Θα του χορηγηθούν ενδεχομένω κάποια φάρμακα και θα απέλθει. Συμπτώματα όπως αυτό της δύσπνοιας και του πυρετού είναι χαρακτηριστικά του COVID-19 και θεωρούνται ύποπτα. Ε, θα ήταν φρόνιμο να έρχονται στο νοσοκομείο καβάλας οι συμπολίτες και οι συμπατριώτες, οι οποίοι είναι θετικοί αλλά και έχουν συμπτώματα. Είτε αυτά είναι μόνο ο και φυσικά η δύσπνοια η οποία σε, σύμφωνα με κάποιους επιστήμονες είναι ήδη μια επιπλοκή ε, της λίμωξης.